Στις προτεραιότητες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η επίσπευση του έργου κατασκευής της νέας γέφυρας του Κερίτη, δήλωσε επισκεπτόμενος το μεσημέρι του εργοτάξιο ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος. Χαρακτήρισε το έργο ως επίγον λόγω των αναγκών που θα εξυπηρετεί και δεσμεύτηκε για την ολοκλήρωσή του στους 18 μήνες με βάση το χρονοδιάγραμμα. Είχα μια συζήτηση με τον Δήμαρχο της περιοχής και είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να γίνουν και κάποιες ενέργειες για την επιτάχυνση διοικητικών εκκρεμωτήτων, οι οποίες αφορούν την ολοκλήρωση του έργου. Εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι στην περίπτωση αυτή είχαμε την συνένεση της τοπικής κοινωνίας, είχαμε τη συνένεση ανθρώπων οι οποίοι επηρεάζονται από το ίδιο το έργο και οι οποίοι διευκόλυναν την κατασκευή του. Ήδη έχει προχωρήσει η κατασκευή των βάθρων της γέφυρας, ενώ εγκρίθηκε και η τροποποίηση της αρχιτεκτονικής μελέτης. Θα κοιτάξουμε να διευκολύνουμε τον ανάδοχο, ο οποίος είναι και ντόπιος, άρα γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και μπορεί να τρέξει πιο γρήγορα το έργο. Να τον διευκολύνουμε με όσο είναι δυνατόν, με τις παράλληλες πράξεις που πρέπει να γίνουν για να πετύχει αυτό το στόχο. Πήραμε και κάποιες διευκρινήσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις προσβασιμότητες αυτή τη στιγμή για τη συνέχεια εκτέλεση του έργου και κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με την αρχιτεκτονική μορφή της νέας γέφυρας. Είχαμε κάτι κολλήματα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Όμως, με τη συνεργασία του Υπουργείου Υποδομών των Στελεχών, του Υπουργείου Πολιτισμού, του Εργολάβου και του Δήμου, αυτά ξεπεράστηκαν. Εγκρίθηκε η τροποποιημένη αρχιτεκτονική μελέτη της νέας γέφυρας του Κερίτη. Ο Υφυπουργός Υποδομών, αναφερόμενος στην αποκατάσταση της ιστορικής γέφυρας του Κερίτη που βρίσκεται νότια της Νέας, έκανε λόγο για μια εκκρεμότητα που πρέπει να λυθεί. Μέχρι στιγμής έχει δρομολογηθεί η αντιστήριξη του Δυτικού Βάθρου με τη Δημοτική Αρχή Πλατανιά να ζητά σήμερα την παρέμβαση του Νίκου Ταχιάου, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την προσωρινή και την οριστική μελέτη. Ο Υπουργός είναι σαφής ότι δεν υπάρχει θέμα στην ροή της πληρωμής, αρκεί να προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το έργο. Νωρίτερα, ο Υφυπουργός Υποδομών επισκέφθηκε τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης από τα Χανιά προς την Κίσαμο και στο περιθώριο σύσκεψης στα γραφεία του ΟΑΚ δήλωσε ότι το Υπουργείο θα επισπεύσει τις διαδικασίες για την υπογραφή της σύμβασης. Σε ό,τι αφορά το δημόσιο έργο, το οποίο, γιατί όπως ξέρετε, μιλάμε για τρία διαφορετικά διακριτά τμήματα του ΒΟΑΚ, τρία διαφορετικά διακριτά έργα του ΒΟΑΚ. Σε ό,τι αφορά το δημόσιο έργο, ήδη έχει εγκατασταθεί το πρώτο εργοτάξιο στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, 5 χιλιόμετρα από τον Άγιο Νικόλαο, το οποίο είναι εν λειτουργία. Και σε ό,τι αφορά την σύμβαση παραχώρησης, περιμένουμε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουμε τον προσωρινό ανάδοχο. Ο Νίκος Ταχιάος, που πραγματοποιεί διήμερη περιοδία στην Κρήτη, είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του τμήματος Δυτικής Κρήτης του ΤΕΣ, Σπύρο Σοφιανό, και με τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή για ζητήματα υποδομών. Αύριο αναμένεται να επισκεφθεί εργοστάσια του ΒΟΑΚ, το εργοτάξιο του αεροδρομίου Καστελίου, καθώς και την περιοχή του φράγματος Βραμιανού.